Καλωσορίσατε στο ταξίδι στον χρόνο, το οποίο χθες μας πήγε στο 1936, στα γεγονότα με τους δεκάδες νεκρούς στην Θεσσαλονίκη, στις ταραχές κατόπιν διαδηλώσεων και διαμαρτυριών των καπνεργατών. Αυτά το 36. Σαν σήμερα όμως, το 1956, 20 χρόνια αργότερα, αλλά σχεδόν έναν ολόκληρο κόσμο μετά, διότι είχε στο ενδιάμεσο η πατρίδα δει παγκόσμιο πόλεμο, πόλεμο με Ιταλούς, πόλεμο με Γερμανούς, βουλγάρικη κατοχή, ο λίγον τι και τσάμικη κατοχή σε μέρος της Ηπείρου, εμφύλιο, κανονικό εμφύλιο. Σκεφτείτε λίγο, 1956, τι γίνεται. Η προηγούμενη λοιπόν εφημερίδα, η Αυγή, έλεγε το έθνος εις εξέγερσιν. Κάτσε ρε παιδί μου, έγινε εξέγερση το 1956. Τι εξέγερσης έγινε. Νάτο, εδώ. Και να σας πω και κάτι. Αλήθεια, έλεγε η Αυγή. Γιατί τι γινότανε. 10ου μηνός, σαν σήμερα, στην Κύπρο, ο Άγγλος κατακτητής, ή τέλος πάντων παράγοντας, δολοφονούσε δια απαγχωνισμού τους αγωνιστές Καραολή και Δημητρίου. Και ήδη από το 1951-52 στην Ελλάδα το Κυπριακό είχε αναχθεί σε πρωτεύον ζήτημα ρύθμισης και προσδιορισμού της πολιτικής αλλά και της κοινωνικής ζωής της χώρας. Οι οργανώσεις των εθνικοφρόνων είχαν δώσει, αν θέλετε, τον παλμό και το πρώτο στίγμα ήδη από το 1951-52 και πολύ κεντρικό ρόλο είχε παίξει τότε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, σε διαδηλώσεις τις οποίες δεν ήθελε το καθεστώς του Παπάου αρχικά και μετά του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην πρώτη πρωθυπουργία του. Εδώ η Αυγή, 6 νεκροί, τραυματίε 200, λοιπόν, και τι λέει, να εκδιωχθεί αμέσως η κυβέρνηση Καραμανλή. Τι είχε συμβεί. Είχε συμβεί ότι επειδή η αριστερά δεν μπορούσε να βγει στους δρόμους με κανένα άλλο αίτημα, γιατί, διότι βγαίναν και τους πολυβολούσαν. Ή με το που έβγαινες έξω για να πας στο συλλαλητήριο, σε βουτάγανε μαζί με την οικογένειά σου ενίοτε και κατέληγε σε κάποιο ξερονήσι, σε καταναγκαστικά έργα, σε τίποτα βασανισμούς και αυτή ήταν η δημοκρατία η λεγόμενη της δεκαετίας του 50 εν Ελλάδη, και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ακόμα και οι λιγότερο αριστεροί ή αριστερόφιλοι. Επειδή λοιπόν η αριστερά δεν μπορούσε να κινητοποιηθεί με άλλο τρόπο, επέλεξε το πεδίο το οποίο ήταν πολύ αγαπητό στις καρδιές και των Ελλήνων και για το οποίο δεν μπορούσε το καθεστώς των εθνικοφρόνων να τους πει «Μα καλά, τι ζητάτε τώρα», δηλαδή τι, την Κύπρο και την Ένωση της Κύπρου. Αυτό είναι το προαιώνιο αίτημα και μέχρι σε ενός σημείου ή το και το λογικό από δημογραφικής άποψης της Κύπρου με την Ελλάδα. Ειδικά δε την προηγουμένη της εκτέλεσης των Καραολή και Δημητρίου, των δύο πρώτων μαρτύρων που πέφτουν από το χέρι του Άγγλου κατακτητή στην κορύφωση του Κυπριακού αγώνα, βγαίνουν στους δρόμους. Για δύο μέρες η Αθήνα καίγεται. Έχεις την περίσταση στην οποία οι χωροφύλακες, οι οποίοι πλέον είναι οπλισμένοι όχι μόνο με γκλόπ και βαράνε στο ψαχνό, χτυπούν ανθρώπους που ζητούν το ίδιο πράγμα που ήδη έχουν στην καρδιά τους. Δηλαδή, άνθρωποι στην υπηρεσία του ελληνικού κράτους, οι οποίοι ζητούν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, πυροβολούν ανθρώπους οι οποίοι είναι στους δρόμους για να διεκδικήσουν την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Η εθνική μας παραφροσύνη θριαμβεύει για ακόμα μία φορά και αυτό καταλήγει πάλι σε αυτό το οποίο θα έλεγαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ένα λουτρό αίματος. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στους δρόμους της Αθήνας το 1956. Μάλλον σαν χθες, σαν σήμερα εκτελέστηκαν οι Καραολής και Δημητρίου. Οι διαδηλώσεις, οι ταραχές και οι νεκροί έπεσαν σαν χθες, 9 Μαΐου. Προσοχή όμως. Επειδή η κυρίαρχη κουλτούρα φιλτράρει πάντα την είδηση ανάλογα με το ποιος είναι πάνω. Σήμερα, για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις έχουν ΕΡΤ. Δεξιά κυβέρνηση, δεξιά ΕΡΤ.
αριστερή κυβέρνηση. Τα χάλια της ΕΡΤ, τα ενημερωτικά, γιατί κατά τα άλλα έχει βγάλει διαμάντια στις οθόνες μας η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Τα χάλια της ΕΡΤ. Κοίτα πώς το έπαιξε, παρακαλώ πάρα πολύ. Τους 200 τραυματίες και τους 6 νεκρούς, πώς το έπαιξε η ΕΡΤ εκείνης της εποχής που δεν ήταν άλλη από τα λεγόμενα επίκαιρα που προβάλλονταν στα σινεμά λίγο πριν ξεκινήσει η ταινία. Πάρε την ΕΡΤ του Καραμανλή και καλησπέρα σε όλους. Πρωτοβουλία της Πανελληνίου Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου έγινε την παραμονή της εκτελέσεως των δύο Κυπρίων ηρώων, Καραολή και Δημητρίου, παλαϊκή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Νομονίας και εμφάνιση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πασσενάδος κυρίου Δωροθέου, επροκάλεσε ο Ρανουμίκητσι το κραυγάς υπέρ της Ενώσεως της Κύπρου. Ο Μακαριότερος εξεφώνησε λόγων, διακοπτόμενος συνεχώς από τα ζωηράς εκδηλώσεις του πλήθους υπέρ της διασώσεως των Κυπρίων αγωνιστών Μιχαήλ Καραολή και Ανδρέου Δημητρίου. Το επέσχυντον έγκλημα επροκάλεσε ζωηρωτά την αγανάκτηση του Πανελληνίου. Νεκροί. Ποιοι νεκροί. Καλησπέρα σας.